πραγματικά να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και μέσω εσάς, βέβαια την υπηρεσία σας, και όλη τη δημόσια διοίκηση. Γιατί δίνουμε αγώνα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Με ελάχιστο προσωπικό, πολλαπλάσιο έργο από το πριν. Και κρινόμαστε. Είναι ο Κωνσταντοπίτης. Το 2016 και 2015 ήταν από τις πιο παραγωγικές χρονιές. Κλείσαμε πάρα πολλά έργα και έχω πει επανειλημμένα ως Περιφερειακή Αρχή δώσαμε βάση, δεν δουλέψαμε με τους έξω, αναβαθμίσαμε και δουλέψαμε με τις δικές μας δυνάμεις. Φτιάξαμε καταρχήν μια υπηρεσία στρατηγείο το μυαλό μας, τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, την αιμοδοσία μας για να έχουμε τα οικονομικά μας, για να είμαστε κύριοι και να πληρώνουμε και να μην χρωστάμε σε κανέναν, αντίθετα να ξέρουν όλοι ότι έχουμε λεφτά, άρα έχουν λόγο να κάνουμε τα έργα, και τις διευθύνσεις μας χειρουργείου που δεν είναι άλλες από τις διευθύνσεις τεχνικών έργων. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και βεβαίως έχουμε και προκλήσεις για το αύριο. Το 2016 ήταν και αυτή μια δύσκολη χρονιά, δεν θα είναι εύκολη χρονιά. Είναι πολύ απαιτητική χρονιά, αλλά εμείς και εγώ και οι συνεργάτες μου έχουμε εμπιστοσύνη στα στελέχη μας, εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους στην περιφέρεια και θέλουμε αυτή η εμπιστοσύνη να μετατραπεί σε μια δημιουργική δύναμη. Είστε συνεργάτες μας, δεν είστε απλά υπάλληλοι της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Είστε συνεργάτες του συνόλου της Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής Αρχής. Η προτεραιότητα σας είναι γνωστές. Το 17 θα είναι μια χρονιά που έχει και μεγάλες προκλήσεις για τη χώρα. Η χώρα βρίσκεται σε τρίτο μνημόνιο μέσα 7 χρόνια και με μια απειλή ενός διαρκούς μνημονίου. Άρα να έχουμε επίγνωση των γενικών δυσκολιών. Και εδώ πρέπει να κάνουμε και έναν αγώνα να σπάσουμε τα δεσμά που έχει η χώρα σήμερα. Δεν μπορεί να αντέξει η χώρα 7 χρόνια σε δημοσιονομική πολιτική. Και ας αναρωτηθούμε όλοι ποια είναι τα λάθη που έχουν γίνει. Γιατί οι άλλες χώρες βγήκανε και εμείς δεν βγήκαμε. Τι συνέβη σε τούτη την πατρίδα. Έχει περισσέψει ο λαϊκισμός. Δεν ήταν καλό το πρόγραμμα. Και αν δεν είναι καλό, γιατί δεν άλλαξε. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι θέματα άλλα. Θέλω να πω ότι βασιζόμαστε σε εσάς και θέλουμε αυτή η σχέση εμπιστοσύνης να φέρνει θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες, για την περιφερειά μας, την ανάπτυξη, για θέσεις εργασίας και